Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο της σειράς Transport Fever 2. Είμαστε εδώ που στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε αναβαθμίσει τελείως το τρένο που πηγαίνει φαγητό προς τη Marietta City, που πλέον δεν θα πηγαίνει μόνο προς τη Marietta City φαγητό, γιατί έχουμε αναβαθμίσει πάρα πολύ όλη μας τη γραμμή. Και όπως βλέπετε, κάνω μια παύση για να σας δείξω ότι εδώ γενικότερα έχουμε το εργοστάσιο που παράγει ψωμί. Φαγητό γενικότερα. Βλέπετε, είναι γεμάτο με φαγητά η πλατφόρμα. Έχουμε κάνει τελείως αναβάθμιση σε αυτή εδώ τη στάση. Δηλαδή, από εδώ θα περνάει το επιβατικό μας τρένο και από εδώ θα είναι το cargo τρένο. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Η γραμμή έχει ως εξής. Παράγουμε άχυρα και στάρια και τέτοια εδώ πέρα στις φάρμες. Από εδώ πέρα φέρνουμε όλο αυτό την πρώτη ύλη στο εργοστάσιο για να παράγει φαγητό. Και το φαγητό μετά το πηγαίνουμε και στην πόλη της Μαριέτας και από τη Μαριέτα γυρνάει πίσω, ξαναγεμίζει και πάει προς το Κετελαμπόγκο Village, που έχω κάνει κάτι αντίστοιχο εδώ και παρατήρησα ότι για κάποιο λόγο δεν έφτιαξα εξ αρχής δύο γραμμές και θα χρειαστεί να φτιάξω, γιατί θα γίνει επέκταση της γραμμής προς τα εδώ που περιμένει το Virtual Village για να πάρει το ψωμί του, το φαγητό του. Κάπως έτσι θα πάει. Εγώ έκανα την αναβάθμιση με την τελευταία τεχνολογία μηχανή τρένου εδώ πέρα. Αυτό εδώ που κουβαλάει υποτίθεται φαγητό και καινούργια βαγόνια και καινούργια μηχανή. Για να δούμε τώρα πόσο θα γεμίσει για να τα πάει στο Marietta City. Για να δούμε. Γεμίζει 64 κανονικότητα. Να δούμε αν θα βγάλει κέρδος κιόλας. Και το βλέπουμε να φεύγει προς το Marietta City, παιδιά. Μπαίνει στην κεντρική γραμμή τρένων και η στάση είναι εδώ δίπλα. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Είχα πει ότι σε αυτό το επεισόδιο θέλω να φτιάξω κάπως τα λιμάνια μας, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τι παρούσεις. Βλέπω εδώ έβγαλε κάποιο κέρδος. Έχει κρατήσει και 3 ψωμιά. Βλέπω εδώ πέρα γεμίσαμε ψωμιά. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Τώρα έχουμε 31 ψωμιά από ό,τι βλέπω. Τα πήρανε ήδη τα υπόλοιπα. Βλέπετε εδώ μαζεύονται πάρα πολλά φορτηγάκια. Είναι γεμάτα να τροφοδοτήσουν την πόλη όλη με φαγητό. 119 φαγητά χρειαζόμαστε. 46-47 έχουμε δώσει εδώ πέρα. Πάει μια χαρά. Ωραία. Και αυτό το τρένο γυρνάει πίσω, γέμισε 25 ψωμάκια, γιατί τόσα ήταν για το Κετελαμπόγκο, και τα γυρνάει προς τα πίσω στο Κετελαμπόγκο Village. Αυτό που βλέπω εγώ τώρα τελευταία είναι ότι έχει αρχίσει και φέρνει πάρα πολύ λιγότερο άχυρο. Αυτός εδώ ο σταθμός σημαίνει ότι έχω παραπάνω τρένα από ό,τι χρειάζεται. Οπότε σκέφτομαι ότι αυτό εδώ καλό είναι το τρένο 4 να το πουλήσω. Έχω 3 τρένα σε αυτή τη γραμμή από 13 βαγόνια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά προς το παρόν δεν χρειαζόμαστε ένα ολόκληρο τρένο. Οπότε θα το πουλήσουμε, όπως είπα, να πάρω και κάποια λεφτά πίσω. 134.000 μόνο. Ήταν πάρα πολύ παλιά τρένα τα συγκεκριμένα. Και θέλω να κάνω μια αλλαγή πρώτα απ' όλα στην ονομασία του Super Train. Ας πάμε εδώ καλύτερα για να το δούμε. Εδώ έχουμε το Super Train, παιδιά. Αυτή εδώ είναι η γραμμή. Με 2 τρένα, παλιά τρένα και αυτά. Πρέπει να φάνε μια αναβάθμιση όσο γίνεται. Εγώ θέλω να το ονομάσω Train Passenger Intercity Line. Και καλά είναι που πηγαίνει από πόλη σε πόλη. Να μην το ονομάσουμε όπως το είχα πριν, που ήταν έτσι λίγο περίεργο. Και άλλη μια περίεργη φάση που έχω δημιουργήσει στις ονομασίες είναι αυτό που λέει Train Cargo Food στο Marietta City. Πλέον δεν λέγεται έτσι. Δεν θα λέγεται έτσι, γιατί δεν πάει μόνο στο Marietta City. Είναι Train Food Marietta Κετελαμπόγκο. Είναι και για τις δύο πόλεις. Θα το βάλω έτσι προς το παρόν, κυρίως γιατί δεν είναι μόνο της Μαριέτας. Όταν πάμε και στο Virtual Village θα χρειαστεί να κάνω μια αλλαγή και εκεί πέρα. Στο προηγούμενο επεισόδιο στο μοντάζ έκοψα μια αναβάθμιση από καινούργια λεωφορεία που βγάλαμε. Εδώ πέρα τα έχω χρησιμοποιήσει. Εδώ, αν δείτε, υπάρχει ένα λεωφοριάκι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό εδώ. Από πίσω έχει κολλήσει το αμάξι, γιατί μάλλον πάνε αργά τα λεωφορεία. Τέτοιο λεωφορείο δεν είχαμε ξανά. Είναι, υποτίθεται, καινούργια τεχνολογία. Και αυτή εδώ η γέφυρα, παιδιά, είναι ανάμεσα από Δημήτρη Κούλ και Στράτο Μπαρ Τάουν. Εδώ κάποια στιγμή θα περάσουμε δίπλα και μια, ας πούμε, γέφυρα με γραμμές τρένου. Θα γίνει αυτή η αναβάθμιση κάποια στιγμή. Όπως βλέπετε, αυτά είναι καινούργια λεωφορεία. Δεν θυμάμαι, δηλαδή, πόσες πληροφορίες έδωσα τις προάλλες για αυτό εδώ το λεωφορείο. Οπότε πάμε να σας δείξω τι έχει γίνει. Για επιβάτες, αυτά είχαμε ξεκλειδώσει. Παλιά είχαμε αυτό με τα 6 άτομα και 20 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό εδώ πηγαίνει με 25 χιλιόμετρα την ώρα, 8 πελάτες. Και ξεκλειδώσαμε και καινούργιο ακόμα, το οποίο πηγαίνει με 40 χιλιόμετρα την ώρα για 8 πελάτες. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω την αναβάθμιση αυτής εδώ της γραμμής με τα τελευταία τεχνολογίας λεωφορεία και ενδεχομένως, επειδή κάθε πόλη πλέον έχω κόψει τα λεωφορεία και από πόλη σε πόλη μπορείς να πας μόνο με τρένο, ενδεχομένως να βάλω και κάποια λεωφορεία να κάνουν πέρα δόθε της πόλης από τους δρόμους
κυρίως για να δίνουν την επιλογή για πιο φθηνά εισιτήρια στους πελάτες, να έχουν και τα τρένα πελάτες και τα λεωφορεία, αλλά αυτό θα γίνει στο μέλλον. Εγώ θέλω τώρα να πάρω τη γραμμή εδώ πέρα, την πορτοκαλί. Βλέπετε που έχει τα καινούργια λεωφορεία εδώ πέρα, και θέλω όλα αυτά να τα αντικαταστήσω με αυτό εδώ το συγκεκριμένο τύπο λεωφορείων. Πήρα ένα μικρό δάνειο για να γίνει αυτό και το κάνω τώρα. Ωραία. Πάμε να το δούμε πώς είναι πλέον. Χωράει 8 άτομα, δεν ανέβηκε καθόλου, αλλά τουλάχιστον τώρα τρέχει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα απομακρυνθούμε από αυτό εδώ το αμάξι που παλιά πηγαίναμε ίδια ταχύτητα και έχει κολλήσει από πίσω. Πλέον είναι πολύ πιο γρήγορα τα λεωφορεία μας. Α, βλέπω έχει και κόσμο πάνω. Τι μαγκιά είναι αυτή, δηλαδή μια απότομη στροφή να πάρεις και ο τύπος θα πέσει εδώ στη θάλασσα. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, αλλά εντάξει, δεν μας χαλάει. Νομίζω πως ίδια ταχύτητα έχουν. Πάλι. Με πόση ταχύτητα πάει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, 40 χιλιόμετρα την ώρα τα πιάνει. Στο κομματόδρομο τα πιάνει. Μια χαρά. Και εκτός από τα λεωφορεία, ανακαλύψαμε και καινούρια τραμ. Αν πάμε εδώ στο τραμ να κάνω μια παύση. Έχω 3 τραμ αυτή τη στιγμή. Οι πόλεις μου έχουν το συγκεκριμένο τραμ που πάει με 27 χιλιόμετρα την ώρα και χωράει 11 άτομα. Ξεκλειδώθηκε αυτό εδώ το τραμ, το οποίο πηγαίνει 40 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 27, αν δείτε τη διαφορά. Πολύ περισσότεροι EP διπλάσιοι και χωράει 21 άτομα αντί για 11. Μιλάμε για τεράστια αναβάθμιση. Θα ήθελα να κάνω σιγά σιγά τις αλλαγές μου στα τραμ. Θα ξεκινήσω από Marietta City, τα 2 τραμ που έχει, να τα αντικαταστήσω με το καινούριο. Απλά δεν έχω λεφτά. Δεν θέλω να πάρω δάνεια, θα περιμένω να βγάλω λεφτά και μετά να τα κάνω replace. Και έκανα την αντικατάστασή μου. Για να δούμε. Να τα, φίλε, είναι πάρα πολύ όμορφο τραμ. 21 άτομα, γέμισε κιόλας. Δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε 2 ή να μειώσω σε 1 τραμ. Βέβαια, θα περιμένει πολύ ο κόσμος άμα το μειώσω σε 1. Αλλά το νέο τραμ είναι πάρα πολύ όμορφο. Κοιτάξτε το παλιό από πίσω. Μ' αρέσει που ήρθε από πίσω το παλιό. Είναι και βρώμικο κιόλας. Οπότε μπορεί ο κόσμος να δει άνετα. Αν αυτό το upgrade είναι χρήσιμο, αν μετράει. Φαίνεται ξεκάθαρη διαφορά ενός τραμ και κοίταξε για το άλλο εδώ. Εδώ θα έμπαινες? Δεν θα έμπαινες. Ούτε εγώ θα έμπαινα. Και χωράει κιόλας 11 άτομα. Νομίζω πως είναι must. Κοίταξε εδώ. Οχ. Αυτά εδώ περιμένουν, υποτίθεται. Α, περιμένουν τα φαγητά. Δεν έχω παρατηρήσει αυτή την καθυστέρηση. Θα έρθει αυτό εδώ με 64 φαγητά. Και αμέσως θα αρχίσουν αυτά εδώ να προχωράνε. Δεν είχα παρατηρήσει αυτή την αλλαγή. Okay, ήρθε και το τραμ εδώ να μας κλείσει τον δρόμο. Ευτυχώς περνάει από μέσα, όπως βλέπω εδώ πέρα. Το τραμ είναι πάρα πολύ μακρύ. Ίσως πρέπει να μεγαλώσω λίγο τη στάση. Γίνεται λίγο χαμούλης εδώ πέρα. Πόσο κέρδος θα βγάλει? 16 χιλιάρικα. Okay, βλέπετε, είναι το τραμ πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Πρέπει να γίνει αυτή ας πούμε η αναβάθμιση. Απλά βλέπετε ότι έχω πάρει δάνειο αρκετό. Δεν θέλω να παίρνω περισσότερο. Για να δω αν μπορώ να μεγαλώσω λίγο τη στάση εδώ πέρα, γιατί πριν ήταν λίγο χαμό να γίνεται. Αν το βάλω αυτό εδώ. Αχα. Και passengers. Δεν ήξερα ότι μπορώ να το μεγαλώσω έτσι. Καλό αυτό, να χωράει περισσότερο κόσμο και περισσότερο χώρο να έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, μεγάλωσα και αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν θα ξεμπλοκάρει κάτι, αν βοήθησε πουθενά ή αν χωράει περισσότερο κόσμο πλέον σε σχέση με πριν. Ενδεχομένως αυτό να είναι το κύριο πρόβλημα. Επίσης, για να ξεκονομήσω λεφτά, μισό λεπτάκι, γιατί μόλις έβγαλε λεφτά, οπότε ξεπληρώνω το δάνειο που χρωστάω. Πήγα και μίκρινα λίγο τα βαγόνια που χωράει το τρένο με το φαγητό. Κυρίως γιατί όταν πήγαινε στο Κεντελαμπόγκο Village πήγαινε σχεδόν άδειο, και αυτό σημαίνει ότι χαλάμε πάρα πολλά λεφτά με το να έχουμε έξτρα βαγόνια να συντηρήσουμε. Και έτσι όπως το έχω κάνει τώρα, πιστεύω να εξοικονομώ λίγα λεφτά ώστε να μπορούμε να. Πώς να το πω, βγάζουμε περισσότερο κέρδος. Για να το ήρθε εδώ πέρα, θα βγάλει κάποιο κέρδος. Θα βγάλει. Τώρα το θέμα είναι ότι μέχρι να πάει στο Marietta City από εδώ πέρα να μην έχουμε άπειρη μείωση. Αυτό μας νοιάζει. Έχουμε πολλά λεφτά. Repay και λίγο ακόμα. 1,5 εκατομμύριο. Ο λόγος που το μειώνω όσο πιο γρήγορα μπορώ το δάνειο είναι γιατί χαλάμε αυτά τα τζάμπα λεφτά σαν τόκους. Οπότε κάνω ό,τι μπορώ. Οπ, βλέπω εδώ υπάρχει φρενάρισμα, το οποίο σίγουρα μας χαλάει λίγο παραπάνω λεφτά. Λοιπόν, και έχω κάποια λεφτά τώρα για να ξαναφτιάξω όσο γίνεται τα τραμ. Αν θυμάστε, τη Marietta City είχαμε φτιάξει το αριστερόστροφο. Πάμε να φτιάξουμε και το δεξιόστροφο. Να κάνουμε έτσι την αντικατάσταση με το καινούριο. Χρειαζόμαστε λεφτά και γι' αυτό. Οπότε θα περιμένω.
Κάτι ξεκλειδώσαμε τώρα εδώ πέρα, όσο εγώ περίμενα και έβγαλα εκατομμύρια. Δύο καινούργια φορτηγά των 40 χιλιόμετρων την ώρα. Θα τα τσεκάρω τώρα αμέσως αυτά. Απλά θέλω λίγο να ξαναπάω εδώ πέρα που λέγαμε, γιατί έχω λεφτά να αλλάξω αυτά τα τραμ. Ορίστε, έγινε την κατάσταση. Μπορώ να πούμε ότι θα γίνει και repay. Φτάσαμε στο 1 εκατομμύριο. Πάμε να δούμε λίγο τι φορτηγά είναι αυτά. Είναι για cargo από ό,τι βλέπω. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά που χωράνε 5, τα υπόλοιπα θα χωράνε 7 και 8. Απλά δεν είναι για όλα αυτό, είναι για λίγα. Κατά τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο, οπότε εγώ θα πρέπει να αγοράσω τέτοια φορτηγάκια. Φορτηγά χρησιμοποιούμε σε αυτή τη γραμμή, η οποία παίρνει το crude oil για να το κάνει oil και μετά το oil το παίρνουν για να το κάνουμε fuel. Και το fuel το δίνουμε στο Ketelabongo Village. Εδώ όλα αυτά τα φορτηγά θα μπορούσα να τα αλλάξω σιγά σιγά. Εδώ έχουμε 30 φορτηγά, παιδιά, σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Αν θέλω να τα αλλάξω όλα με το καινούριο, θα χρειαστώ 2,5 εκατομμύρια. What the hell. Θα την κάνουμε την αλλαγή, αλλά όχι αμέσως από ό,τι καταλαβαίνω. Όσο κάνω τα τραμ, εγώ βρίσκω και άλλη μηχανή τρένου, η οποία ανακαλύφθηκε. Να θυμίσω ότι στις μηχανές τρένου, παιδιά, τα περισσότερα τρένα μου τρέχουν με αυτή τη μηχανή που πάει με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Μόνο σε αυτή με το φαγητό έχω βάλει αυτή που πάει με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έχω κάνει αναβάθμιση σε κανένα άλλο, γιατί κάνει περίπου σχεδόν 3,5 με 4 εκατομμύρια για να πάρεις μία μόνο μηχανή τρένου. Και βγήκε μια καινούργια τώρα, η οποία πάει με 90 χιλιόμετρα, η οποία είναι πολύ πιο φθηνή. Βλέπετε ότι είναι στα 2 εκατομμύρια, ας πούμε. Πάει με 90 αντί για 100. Γερμανικό λέει είναι, το οποίο δεν είναι άσχημο. Αν θέλω να εξοικονομήσω λεφτά, να πάρω αυτή δηλαδή. Έχει πάρα πολύ λιγότερα κόστη συντήρησης στον χρόνο. Οπότε ενδεχομένως να κάνω μια αναβάθμιση σε αυτό εδώ το τρένο, το συντομότερο, και να αφήσω τα τραμ για μελλοντική επέκταση. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, κάποια στιγμή ήθελα να αλλάξω εδώ τα φορτηγάκια. Βλέπετε ότι δεν μου φτάνουν τα λεφτά για τίποτα. Πρέπει να γίνει αναβάθμιση το συντομότερο, αλλά εγώ δεν έχω τα λεφτά. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω δάνεια και μετά να περιμένω να γίνει. Για να θυμηθώ εδώ πέρα, τώρα που έχω 30 οχήματα, αν θυμάστε. Πόσο είπα θα με πάρει για να το κάνω με αυτό, 2,5 εκατομμύρια παιδιά. Οπότε, όπως καταλάβατε, όντως θα πάρω δάνειο 2,5 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. Θα με ρωτήσεις γιατί ζήσεις το κάνεις αυτό, γιατί αυτή η γραμμή παιδιά θα μπορέσει να γίνει αρκετά κερδοφόρα όταν θα έχουμε πολύ καλύτερο σε ταχύτητα και χωρητικότητα φορτηγά. Οπότε θα το κάνω τώρα. Με σκοπό να βγάλω πολύ πιο γρήγορα κέρδος. Δηλαδή εδώ αν δείτε πλέον έχω καινούργια φορτηγάκια. Βλέπετε πριν χώραγε 5, τώρα θα χωράει 7 και επειδή είναι πολλά, θα, σαν μυρμηγκάκια μικρά, θα μου φτιάχνουν λεφτά. Πολύ σύντομα πιστεύω. Είναι και πολύ πιο γρήγορα τα προηγούμενα. Βλέπετε τα μικρά πως ήταν πριν. Αυτά εδώ. Κολλάει από πίσω το άλλο γιατί είναι πάρα πολύ αργά αυτά. Και γκαζώνει αυτό και πάει και κολλάει πίσω του. Ήταν πολύ αργά τα προηγούμενα. Οπότε πιστεύω ότι σιγά σιγά πρέπει να αναβαθμίσω και την άλλη γραμμή εδώ πέρα. Βλέπετε, είμαστε ήδη στο 1 εκατομμύριο. Για να δω λίγο. Oil για fuel. Να δούμε, έχω 25 οχήματα εδώ πέρα. Αν θέλω να κάνω την αλλαγή, θέλω 2 εκατομμύρια. Ωραία, με το που φτάσω στα 2 εκατομμύρια θα το κάνω. Επίσης χρειάζομαι και μια επέκταση εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Το βλέπετε πως είναι αρκετό. Χάνουμε προϊόντα εάν δεν τα χωράει ο σταθμός. Αυτή είναι η διαφορά, να ξέρετε. Χάνετε προϊόντα. Είναι σαν να τα κλέβει κάποιος. Αυτή είναι η διαφορά. Οπότε πρέπει να μεγαλώνουμε τους σταθμούς ώστε να μην είναι γεμάτο, γιατί αλλιώς θα το βγάζεις θαυμαστικό και χάνεις προϊόντα. Να το θαυμαστικό βγήκε εδώ πέρα και λέει «Some cargo items are lost because station is overloaded». Αυτό που είπαμε τέλεια αγγλικά, καταλαβαίνετε, είναι αυτό που εξήγησα. Και φτάνω σχεδόν στα 2 εκατομμύρια. Κάνω μια παύση γιατί, αν θυμάστε καλά, θέλω να κάνω αυτή εδώ τη μεγάλη αναβάθμιση. Και τώρα μπορώ να την κάνω. Τέλεια. Χαλάσαμε ένα σωρό λεφτά, αλλά πιστεύω τώρα θα είμαστε πολύ πιο γρήγοροι στη μεταφορά μας. Και τώρα απλά θα περιμένω αυτή ας πούμε, η επένδυση να μου φέρει λεφτά πίσω. Εδώ θα μπορούσα να φτιάξω γραμμή τρένου για να το κάνει αυτό. Απλά το OCD μου λίγο με χαλάει για το πώς θα το κάναμε. Θα μπορούσε να γίνει μια γραμμή τρένου και να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα. Να ξεκινάει από εδώ, δεύτερη στάση εδώ, τρίτη στάση εκεί. Και να πηγαίνει απλά πέρα δόθε. Λέτε να αξίζει τον κόπο. Ένα τρενάκι. Εγώ προσπαθώ και ξεχρεώνω λίγο τα 3 εκατομμύρια, τα πήγα στα 2. Μπορεί να αξίζει το τρένο γιατί βλέπετε γίνεται χαμός από φορτηγά εδώ πέρα. Απλά με 5 βαγόνια, 6 θα είχαμε ξεμπερδέψει. Αλλά βλέπετε έχω βάλει πολλούς στόχους τώρα και δεν μπορώ να τους πετύχω. Θέλω καταρχάς να αναβαθμίσω τώρα όλες τις πόλεις με τα τραμ τα καινούργια και τις παλιές μηχανές τρένων με τις καινούργιες. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τις γραμμές τραμ. Λοιπόν, όποια δεν έχει μπλε πρέπει να ανανεωθεί. Βλέπουμε LSF μια χαρά, Geomag μια χαρά, Γεωργία Κάπα μια χαρά, Gentelabongo δεν είναι μια χαρά, Marietta City μια χαρά και Stratos Bar μια χαρά. Οπότε μας έχουν μείνει μόνο να φτιάξουμε του Gentelabongo τα τραμ να είναι γαμάτα και από τις δύο μεριές, 4 τραμ δηλαδή.
Με τα τραμ τελειώσαμε, παιδιά. Πλέον όλες μας οι πόλεις έχουν γαμάτα μπλε τραμ με δύο βαγόνια. Έχουμε μηδέν χρέος και νομίζω πως ήρθε η ώρα τώρα να αναβαθμίσουμε τις γραμμές, τις μηχανές μάλλον των τρένων. Βλέπετε εδώ πέρα είναι σαπίλα αυτό το πράγμα, είναι από το 1800 και μέσα στο 1900. Βλέπω εδώ 52 τέτοια εδώ χωράει. Έχουμε πάρα πολλά βαγόνια, παρόλα αυτά όμως θα μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο εδώ πέρα. Θέλει μια αναβάθμιση αυτή εδώ η γραμμή. Οπότε με το που βγάλω λεφτά πρέπει να πάω να αναβαθμίσω τα Intercity τρένα μας με καλύτερες μηχανές. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι η παλιά μηχανή. Πηγαίνει με 60 χιλιόμετρα την ώρα. Εμείς θέλουμε να πηγαίνει έστω με 90. Πολύ πιο γρήγορα θα είναι. Βγάλαμε κάποια λεφτά. Για να δω κάτι τώρα. Πάμε να κάνουμε edit εδώ πέρα όλο αυτό το πράγμα. Για passengers έχουν καταργηθεί αυτά τα κόκκινα και βλέπω ότι έχουμε ένα καινούριο που χωράει 14 άτομα μέσα. Τόσο καιρό κυκλοφορούμε δηλαδή με βαγόνια τα οποία έχουν καταργηθεί. Το καταλαβαίνετε τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Τα έχουμε ξεφτυλίσει όλα. Και επίσης η μηχανή κυκλοφορούμε με αυτή που πάει με 60 και θέλω να βάλω, είπαμε, αυτή που πάει με 90. Αυτό εδώ πόσο είναι το μέγιστο ταχύτητά του, 100. 100, ε! Θα μπορούσε δηλαδή να πάει με αυτή κανονικότατα. Απλά είναι πανάκριβο αυτό το τρένο που πάει 100. Νομίζω θα μπορούσα να πάω και με 90, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να το φτιάξουμε από την αρχή. Λέει αυτό ότι πριν χωρούσε 99 passengers. Τώρα, αν φτιάξω ένα τρένο που θα έχει αυτή τη μηχανή και να δούμε πόσο τέτοια θέλουμε για να φτάσουμε το 99. Είμαστε στα 98. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ενώ αυτό είχε 9 πριν. Τώρα είμαστε 126 capacity. Με 9 βαγόνια, 126 capacity. Και κάνει 10 εκατομμύρια το όχημα. Θα ξεκινήσουμε με μικρά τρενάκια, παιδιά. 98 capacity, βλέπουμε ότι είναι 8 εκατομμύρια το όχημα. Πάμε να κάνουμε 1-1 τα τρένα upgrade. Νομίζω πως ναι. Παίρνω δάνειο. 8,5 εκατομμύρια. Ρισκάρω λιγάκι τώρα. Και πάμε στο τρένο 6, ας πούμε, να το κάνουμε replace τελείως με αυτό που λέγαμε πριν. Λοιπόν, έτσι στα 6.300.000. Replace. Ωραία. Άλλαξε αυτό το τρένο. Ό,τι περισσεύει το δίνω πίσω, παιδιά, για να μην πληρώνω έξτρα πράγματα. Για να δούμε τώρα εδώ. Αυτό το τρένο πώς πηγαίνει. 98 άτομα χωράει. Βλέπετε, είναι ολοκένουργιο πλέον. Να δούμε, θα πιάνει τα 90 χιλιόμετρα που λέει. Και ξεκινάει. Μπορούμε να δούμε, βλέπετε το βαγόνι. Τα καινούργια βαγόνια σε σχέση με πριν, πολύ καλύτερα. Και ξεκινάει. Είναι πολύ πιο όμορφο σίγουρα, σε σχέση με το άλλο. Να σας θυμίσω ότι το άλλο είναι έτσι. Είναι πιο παλιά σκοπής. Αλλά σίγουρα, εάν εμφανισιακά προτιμάτε το παλιό, να πω ότι το καινούργιο έχει σίγουρα πολύ πιο μεγάλες ταχύτητες που πιάνει. Το έχω εδώ να γκαζώνει, να δω πώς θα φτάσει. Έφτασε στο 85, 86 και φρενάρει ξαφνικά εδώ πέρα. Όλο αυτό έχει σκοπό να κάνει λίγο πιο σύντομη την διαδρομή, γιατί όπως βλέπετε αυτό εδώ πιάνει μέχρι 60 μόνο. Δεν πάει καθόλου 80 όπως είναι το άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν το έχει πιάσει ήδη. Πάει με 75 το άλλο. 80 το πιασε, ενώ εδώ πηγαίνει με 60 σταθερά. Λοιπόν, το τρένο αυτό γέμισε πάλι 98 και πηγαίνει προς Μαργέτα City. Έχουν βγάλει αρκετό κέρδος. Αν δούμε, είναι πρώτο για 1 εκατομμύριο και κάτι αυτή εδώ η γραμμή, ας πούμε τώρα. Το ότι πλέον το ένα τρένο από τα δύο είναι πιο γρήγορο ρίχνει το frequency. Πριν ήταν στα 20 λεπτά, τώρα είναι στα 18 και 54 δευτερόλεπτα. Το πόσο γρήγορα πηγαίνει από τη μία στάση στην άλλη. Το κακό είναι εδώ πέρα ότι φρενάρουν τα τρένα χωρίς λόγο, γιατί έχουμε την διασταύρωση με το food. Όπως βλέπετε, πονάει η καρδιά μου ότι παίρνω δάνειο 9,5 εκατομμύρια, όμως είναι για καλό σκοπό, παιδιά. Θα αντικαταστήσω και το δεύτερο τρένο με καινούριο. Πλέον το Intercity Train, η γραμμή Intercity έχουν αναβαθμιστεί και τα δύο τρένα μας. Νομίζω ότι ξεμπερδέψαμε με τα επιβατικά μας τρένα. Βέβαια, είναι σαν downgrade το ότι χωράνε μέχρι 98 άτομα. Και εδώ βλέπετε, έχω φτάσει πάρα πολύ ωριακά στα πόσα δάνεια έχω πάρει. Γιατί μπορεί να χωράνε ένα λιγότερο άτομα, αλλά σίγουρα πιάνουν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το προηγούμενο είχε καπάκι τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ πιο γρήγορο, μειώνει το χρόνος για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες πάρα πολύ. Και σιγά σιγά εγώ ξεχρεώνω όσο μπορώ το βάρος του δανείου μου για άλλη μια φορά. Σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά, κάνω επενδύσεις. Όταν κάνεις επένδυση, παίρνεις το δάνειό σου, το ξεχρεώνεις, το ξαναπαίρνεις, το ξεχρεώνεις, κάνεις ό,τι μπορείς για να γίνεται άμεσα η επένδυση. Δεν μπορώ να περιμένω
3 χρόνια, ας πούμε, για να μπορέσω εγώ να αναβαθμίσω το δεύτερό μου τρένο. Γιατί μέχρι να αναβαθμίσω το δεύτερό μου τρένο, εγώ θα έχουν περάσει 15 χρόνια για να βγάλω λεφτά χωρίς δάνειο. Θα έχουν βγει καινούργια τρένα μέχρι τότε. Θα θέλω αναβάθμιση και το πρώτο. Όπως παράδειγμα, θέλω αναβάθμιση για αυτά εδώ τα τρένα. Αυτά τα τρένα τζάμπα τρέχουν εδώ πέρα. Τόσα πολλά βαγόνια. Άχρηστη μηχανή, άχρηστα βαγόνια πίσω. Παίζει να έχουν καταργηθεί αυτά τα βαγόνια. Αλλά πόσα upgrades να κάνω. Έχω κάνει upgrades όλα μου τα τραμ. Έχω κάνει upgrades όλα μου τα φορτηγά εδώ πέρα για το πετρέλαιο. Έχω κάνει upgrade τα τρένα μου. Όχι όλα, αλλά το παλεύω. Και επίσης έχω βάλει στα πλάνα μου ότι θέλω να φτιάξω και ένα τρένο εδώ πέρα. Μια γραμμή μικρή τρένου εδώ πέρα. Καθίστε να ξεχρεώσουμε. Να το, βγήκε αεροπλάνο. Το πρώτο αεροπλάνο, παιδιά. Μπορώ κάπως να δω τις ιδιότητες του αεροπλάνου αυτού. Γιατί δεν ψήνομαι να φτιάξω αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή. Γιατί το αεροδρόμιο κάνει περίπου 4,5 εκατομμύρια να φτιαχτεί. Το πρώτο αεροπλάνο, στο 1920. Ενδεχομένως να μην συμφέρει αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε αεροπλάνο, αλλά ξεκίνησε ήδη η τεχνολογία των αεροπλάνων να υπάρχει. Από εδώ και πέρα θα μπορούμε να φτιάχνουμε, να έχουμε στο νου μας και τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο είναι, αλλά παιδιά, από τη στιγμή που κάναμε upgrade όλα μας τα τρένα του Intercity, έχουμε φτάσει να έχουμε κέρδος. Πριν μιλήσω, είχαμε 2,5 εκατομμύρια, τώρα έχουμε 1, γιατί μάλλον χάλασε λεφτά. Το frequency από το 18,50 πήγε στα 17,50. Κερδίσαμε, ας πούμε, 2 λεπτά, γιατί ήταν 20 στην αρχή. Εγώ ξεχρεώνω όσο μπορώ, βλέπετε, έφτασα το δάνειό μου στα 4,5 εκατομμύρια. Πολύ κερδοφόρες είναι οι γραμμές του πετρελαίου και οι δύο, βλέπετε, που είναι ουσιαστικά είναι 1 εκατομμύριο σύνολο, χωρίς να έχουμε καν τρένο. Αυτά τα φορτηγά είναι πολύ πιο ωραίο το κέρδος που βγάζουν πλέον, γιατί χωράνε περισσότερα, είναι πολύ πιο γρήγορα, δεν το συζητάμε. Και βγήκαν κάτι καινούργια τρένα, όπως σας είπα. Αυτά τα δύο πράγματα εδώ είναι για τρένο, αυτό πρέπει να είναι λεωφορείο. Πάμε λίγο να το τσεκάρουμε. Ναι, ουσιαστικά αυτό θυμάστε που βάλαμε πριν, βγήκε καινούργιο το οποίο χωράει 17 άτομα αντί για 14. Γερμανικό και αυτό. Και ίσως να είναι και λίγο πιο όμορφο, αλλά είναι και πιο ακριβό εννοείται. Να δω και το καινούργιο λεωφορείο που έχει εδώ πέρα. 9 άτομα χωράει αντί για 8 και πηγαίνει με 35, πάει πιο αργά. Δεν πειράζει, κρατάω το προηγούμενο και θα περιμένω να βγουν καινούργια λεωφορεία. Και η μηχανή τρένο αυτή, η Crocodile που λέει εδώ πέρα, είναι ηλεκτρική. Όλα τα προηγούμενα είναι steam που βλέπω εδώ πέρα και αυτό είναι ηλεκτρικό, είναι το πρώτο μας ηλεκτρικό τρένο. Πάει με 75, ενώ το άλλο πήγαινε με 90 και μπήκαμε στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού, παιδιά. Δειλά-δειλά, όπως βλέπετε, μπήκαμε στην τεχνολογία των αεροπλάνων και του ηλεκτρισμού. Δεν θα κάνω άμεσα το upgrade, θα περιμένω να βγουν καλύτερα ηλεκτροκίνητα τρένα, εννοείται, όμως σιγά-σιγά μπαίνουμε σε αυτή τη τεχνολογία. Μόλις μου βγάλε μήνυμα το παιχνίδι ότι τα συγκεκριμένα τρένα εδώ είναι αρκετά σάπια, θα μπορούσε να πει κανείς. Οπότε μάλλον θα ξεκινήσω με το train 1 εδώ πέρα να γίνει μια αναβάθμιση. Χωράει 52 όπως βλέπετε, πάμε λίγο να το δούμε. Το train 1 θα μπορούσα να το αντικαταστήσω με την καινούργια μηχανή που πάει με 90. Και πάμε λίγο στα cargo. Τώρα χρησιμοποιεί το gondola που χωράει 4. Και έχοντας 13 πιθανότητα έχουμε φτάσει στο capacity που έχει. Βλέπετε, έχει πάρα πολλά. Το γκόντολα δεν μας κάνει πια. Έχουμε μάθει ότι υπάρχει ένα καινούριο γκόντολα πιο κάτω που χωράει 8 αντί για 4. 58 χωρητικότητα έχει ως τώρα. Ας το κάνω 64 εγώ. Είναι ουσιαστικά 5 εκατομμύρια θα κοστίσει το να γίνει αυτή η ανταλλαγή με τα καινούρια. Top speed 80 λέει έχει. Χρειάζομαι, όπως είπα, 5 εκατομμύρια. Οπότε ξαναπαίρνω το δάνειό μου για να μπορέσω να κάνω την αλλαγή. Και την έκανα, ορίστε, το καινούριο τρένο μας σε σχέση με το παλιό μας, να το δούμε και να γίνεται κιόλας. Πολύ πιο γρήγορο πλέον θα είναι, δεν ξέρω αν αυτό πρέπει να το πουλήσω τελείως, να λειτουργήσω λίγο με αυτό. Αυτό στο βάθος χωράει 52, αυτό χωράει 64 και γέμισε. Και θα είναι και πιο γρήγορο, θα πηγαίνει από πίσω του, ξέρω εγώ, πολύ πιο γρήγορα, για να το δούμε κιόλας. Ενδεχομένως αυτό να φρενάρει εδώ πέρα για να μην φτάσει να είναι, ναι, γιατί αυτό εδώ το ενοχλεί. Ας ξεπληρώνω σιγά σιγά το δάνειο. Αυτό κάνω συνέχεια σε αυτό το επεισόδιο, το έχουμε καταλάβει αυτό. Μόλις δώσει και αυτά που έχει να μας δώσει το τρένο το 3, θα το πουλήσω τελείως. Και όσα λεφτά βγάλει, δεν πειράζει. Για να δούμε. Ωραία, βγάλαμε κάποια λεφτά να ξεχρεώσω δάνειο. Και αν το τρένο 3 το πουλήσουμε, θα βγάλουμε 75 χιλιάρικα μόνο. Γιατί είναι αρχαίο, παιδιά. Γι' αυτό. Δεν πειράζει. Ίσως δεν χρειαζόμαστε καν δύο, δηλαδή αν σε αυτό εδώ βάλω πάρα πολλά βαγόνια, τη δουλειά μας θα την κάνουμε.
Και νομίζω πως ψήθηκα. Αυτό μάλλον θα κάνω. Θα βάλω ένα τρένο για να μην δημιουργείται κίνηση χωρίς λόγο, να έχει περισσότερα βαγόνια. Πώς το σκέφτηκα εξ αρχής εγώ το μεταξύ αυτό. Θα μπορέσω, ας πούμε, με 2,5 εκατομμύρια να χωράει 120 capacity. Ίσως να είναι πολλά, δεν ξέρω. Το ξεκινάμε σταδιακά στα 112 capacity. Χρειάζομαι 2 εκατομμύρια κάτι. Ορίστε, με 8 εκατομμύρια δάνειο, 8 στα 10, θα μπορούσα να το κάνω modify. Ωραία. Και πλέον έχουμε ένα τρένο για άχυρο, απλά πολύ μεγάλο. Και επειδή η μηχανή αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή, η καινούργια αυτή μηχανή είναι πολύ δυνατή, μπορεί να κουβαλήσει τόσο πολλά βαγόνια. Βλέπω εδώ καινούργιο αεροπλάνο, καινούργιο λεωφοριάκι, παιδιά. Τώρα σιγά σιγά που μπαίνουμε στο 1900 κάτι που γίνεται χαμός από καινούργια πράγματα, θα χορτάσουμε να βλέπουμε καινούργια οχήματα. Από εδώ και πέρα, παιδιά, πιστεύω ότι θα δούμε πάρα πολλά. Υποδομές δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα. Οι υποδομές, όταν λέω, εννοώ τη γραμμή τρένου να τη φέρω προς το Virtual Village και γενικά να συμπληρώσουμε τη γραμμή εδώ πέρα να πηγαίνει μέχρι εδώ κάτω στο Dimitri School. Αυτά θα γίνουν σταδιακά, βέβαια, παιδιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος τώρα που μείωσα το πόσα τρένα υπάρχουν σε αυτή τη γραμμή και φέρνω 112 πράγματα εδώ κατευθείαν. Το βλέπετε, φρενάρουμε, ίσα-ίσα χωράει στην στάση αυτή. Τα αδειάσαμε και φεύγει. Δεν θα ενοχλεί δηλαδή, δεν θα έχει πάρα πολλά τρένα εδώ πέρα. Πριν είχαμε 3 τρένα και είχαμε συμπλοκή. Όπα, βλέπω εδώ πέρα, μπορώ να ξεπληρώσω. Θέλω να ξεπληρώσω, εννοείται. Φτάσαμε ήδη στα 5,5. Τσακ μπαμ. Γιατί πιθανότατα αυτό εδώ πλέον βγάζει πάρα πολύ κέρδος. Το τρένο που μόλις φτιάξαμε. Εδώ έχουμε στα 2 εκατομμύρια τα καινούργια τρένα με επιβάτες. Και θέλω να πιστεύω πως σιγά σιγά θα γίνουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω εδώ πέρα ότι ξαναγέμισε αυτό και φεύγει. Ίσως να μπορούσα να βάλω ένα βαγόνι ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Και καθώς αυτό το τρένο φτάνει στο Κιταλαμπόγκο Village με 59 άτομα, να δω αν θα γεμίσει. Θέλω. Αφήστε τα 59 το άτομα, εγώ μπορώ να ξεπληρώσω εδώ. Θα γεμίσει 82 άτομα. Μια χαρά. Βλέπουμε το καινούργιο τραμ ήρθε εδώ πέρα. Βλέπουμε καινούργια πραγματάκια γενικότερα. Λοιπόν, όπως είπα, καθώς αυτό έφτασε εδώ πέρα και ξεκινάει τη διαδρομή του, εγώ λέω να σας αφήσω κάπου εδώ πέρα. Ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Κάναμε πολλά πράγματα, όπως είπαμε, και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα στα επόμενα επεισόδια που θα έχουμε παραπάνω λεφτά. Δεδομένου ότι ήδη έχω βάλει τις βάσεις για ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο με καινούργια οχήματα χωρίς πάρα πολλές καθυστερήσεις. Θα το δούμε αυτό. Αν σας άρεσε, όπως είπα, αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.